Ελένη και τον Δημήτρη, και πάμε να υποδεχτούμε με χαρά τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, για να συζητήσουμε. Βρίσκεται, φαντάζομαι, στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα, κύριε Παπανδρέου. Ευχαριστούμε πολύ για τη θετική σας ανταπόκριση. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, λίγο πιο δυνατά, αν μπορεί να το βάλει ο φίλος. Βεβαίως. Και αν υπάρχει και κάποιο θέμα με την επιστροφή σας, και αυτό να το διορθώσουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Παπανδρέου, αν πιστεύω ότι και εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ και από τις Βρυξέλλες και έχει ενδιαφέρον και η δική σας οπτική, από την συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν. Είναι να γίνει στις 8 Νοεμβρίου. Και μου κάνει εντύπωση ότι, και εδώ έρχομαι και το κολλάω με το ΠΑΣΟΚ τώρα, ότι το ρεπορτάζ μας λέει ότι εχθές στο πολιτικό κέντρο ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θα δει τον Πρωθυπουργό μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν. Άρα έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν θεωρείτε ότι στη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν διακυβεύεται κάτι εκτός της εθνικής γραμμής, δηλαδή βλέπετε με καχυποψία αυτή τη συνάντηση. Και δεύτερον, αν θεωρείτε κι εσείς ότι όντως είναι ο χρόνος και πρέπει κάποια στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης να συναντηθεί θεσμικά με τον Πρωθυπουργό. Τώρα θέλετε την κρίση μου. Δεν πιστεύω διακυβεύεται κάτι, γιατί έχουμε πολύ σκληρή γραμμή ως Ελλάδα. Το μήνυμα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ του δεκαετία του 80 και 90 είναι τώρα μήνυμα όλων των Ελλήνων. Κόκκινες γραμμές. Αυτό που πια πάλι δεν υπήρχε, δεν νομίζω μπορεί καμιά κυβέρνηση να είναι ενδοτική και ας φωνάζουν κάποιες. Είναι το παράλογο να το λέμε δεξιές φωνές, η οποία η δεξιά ήταν που άφησε την Κύπρο στην Τουρκία. Αυτό είναι το παράλογο, ότι δήθεν είναι πιο εθνικιστές εκείνοι που φέρανε την Κύπρο εκεί που ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν έχουμε αυτή την κριτική. Και επίσης, για να θυμηθούμε, το 2004 είχε συμφωνήσει ο Ερντογκάν να πάει στη Χάγη για ΑΟΣ και για υφαλοκρηπίδα, για να αρχίσει η διαδικασία ένταξης. Ξεχάστηκε με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεν το παζαρέψαμε. Και σήμερα είμαστε εδώ που η Τουρκία σήμερα ζητάει, εκτός από αυτά τα δύο, και άλλα 30 πράγματα για τα νησιά κτλ. Άρα πάλι η δεξιά έχει κάνει τα τοπήματα. Όμως, με την πλάτη που έχουμε δώσει σαν ΠΑΣΟΚ, αποκλείεται ο κ. Γεραπετρίτης να έχει άλλη γραμμή από την εθνική. Μάλιστα. Κατανοητό και καθαρή απάντηση. Στο δεύτερο τώρα, στο υποερώτημα, πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης θεσμικά, μετά από τόσο καιρό άλλωστε που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Ακούστε, είναι νυν και νέος πρόεδρος. Ανενώθηκε η θητεία του, αν θέλετε, όπως το λέμε, μια διαδυναμική που ανέβασε το ΠΑΣΟΚ. Είναι ευκαιρία από θέση δύναμης να συζητήσει, γιατί τώρα έρχεται ως αντιπολίτευση. Δεν έρχεται ως τρίτο κόμμα. Άρα έρχεται με δυνατή φωνή, την οποία πρέπει να ακουστεί από την άλλη πλευρά. Άρα είναι και το timing, λέτε, το σωστό για να συζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Μητσοτάκη θεσμικά για τα θέματα. Τώρα όταν κερδίσεις, αν θέλετε, τη στρατηγική, τώρα κάνεις τις κινήσεις, τώρα πας στο λαό, τώρα βλέπεις τους υπεύθυνους, τώρα εδραιώνεις τη νίκη σου. Μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητή η απάντησή σας τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε, Δημήτρη και Ελένη. Ναι, εγώ, κύριε Παπανδρέου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό είχε παρουσιάσει και προεκλογικά ως ένα από τα επιτεύγματά του, ότι κατάφερε να βγάλει το ΠΑΣΟΚ από το δίλημα με Μητσοτάκη ή με Τσίπρα και να κυριαρχήσει με αυτό που λέμε αυτόνομη πορεία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στο 20%. Θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία, άρα η νίκη στις εκλογές και η δημιουργία κυβέρνησης ενδεχομένως με αυτοδυναμία, είναι η μοναδική επιλογή που έχει το ΠΑΣΟΚ, ή θα μπορούσε να συζητηθεί πάλι και το θέμα των συνεργασιών? Και το ρωτώ γιατί υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ρωτάνε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πείτε μας, ο στόχος σας είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα κάνετε και κυβερνήσεις συνεργασίας? Εσείς προς ποια κατεύθυνση είστε, πιστεύετε πια στην αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ ή θεωρείτε ότι μπορεί να ξαναρχίσει πάλι μια συζήτηση με ποιον θα πάμε, με ποιον δεν θα πάμε και όλα αυτά? Εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έκανε κόμμα με τον Καμένο, ενώ μπορούσε να είχε πάει με το ποτάμι. Είχε ένα κεντρό προοδευτικό κόμμα, πήρε την επιλογή της και τώρα ζητάει. Όμως. Ναι, αλλά δεν πήγαμε με ακροδεξιό κόμμα, ενώ είχε πήγατε όμως με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Πήγαμε με Νέα Δημοκρατία, με Κουβέλη, το ξεχνάτε αυτό, με Κουβέλη, το ξεχάσατε? Δημάρ. Δεν το ξεχνάω. Πήγαμε. Με τη Δημάρ. Άρα ήτανε πρόταση από τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν με θέλετε, φτιάξει κυβέρνηση. Και φτιάξαν κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλογή να πάει με ποτάμι. Πήγε με ακροδεξιό κόμμα, που σήμερα σέρνεται στη Βουλή πάλι με τα Lockheed, όπως ξέρετε. Άρα την επιλογή την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τώρα που είναι στα χάλια της, ζητάει από το ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ελλάδα ολόκληρη, ζητάει να λύσουμε το πρόβλημα. Το οποίο θα το λύσουμε. Είναι αρχή. Είστε υπέρ του αυτοδύναμου ΠΑΣΟΚ? Η αυτοδύναμη ΠΑΣΟΚ είναι το μήνυμα. Εγώ το πιστεύω.
Ξέρετε, παίρνει φορά. Πριν 5 χρόνια ποιος θα το έλεγε. Όταν ήμασταν στο 5% ποιος θα το έλεγε. Ποιος θα έλεγε ότι θα ξαναβλέπαμε 2 φορές θητεία Νέας Δημοκρατίας που μας πήρε τη χρεοκοπία. Καταλάβατε. Αλλά όλα τα έχουμε δει στην πολιτική. Θα δούμε και αυτό. Κύριε Παπανδρέου, υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα περίμενε λοιπόν κανένας το κόμμα σας να ζητήσει εξηγήσεις, να δει η δικαιοσύνη τι έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει να υπάρχει κάποια παρέμβαση, μια ανακοίνωση. Εγώ τα τελευταία 24 ώρα δεν έχω δει απολύτως τίποτα και αναρωτιέμαι γιατί δεν ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ, ειδικά αφού παρακολουθούσε η κυβέρνηση τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν νομίζετε το έχουμε συζητήσει αυτό 3 χρόνια, 4 στη σειρά. Το ΠΑΣΟΚ το έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν βγήκε κάτι από αυτό, κάτι σοβαρό να έχει βγει. Έχει η δημοσιογραφική έρευνα και μάλιστα είναι σε γνώση και της δικαιοσύνης. Ποιον άνθρωπο λέτε... έφυγε το λογισμικό το οποίο παρακολουθούσε, το μπλόκαρε δηλαδή το τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη. Και παρόλα αυτά... Αυτό δεν το ξέρω, το συγκεκριμένο δεν το ξέρω, αλλά μπορώ να πω ότι εμείς έχουμε πει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Πολύ καθαρά. Και δεν μάθαμε τίποτα. Και η κυβέρνηση είναι η πλειοψηφία. Το φωνάζει και ειδικά ο κ. Ανδρουλάκης 4 χρόνια. Δεν είχαμε μεγάλο αποτέλεσμα σε αυτή την πολιτική, όπως είδατε. Το Predator ζούσε και βασιλεύει. Ελπίζω να μην ζει και βασιλεύει πια. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο, είμαι όλη την εβδομάδα Βρυξέλλες και τα αυτιά μου δυστυχώς δεν το πιάσαν. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνέχισε. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στο κόμμα σας υπάρχουν 3-4 πρόσωπα τα οποία εν δυνάμει αποτελούν ένα διευθυντήριο. Πέρα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ο κύριος Γερουλάνος, φυσικά είναι ο κύριος Δούκας, ο οποίος έχει ένα 40% μέσα στο κόμμα. Θεωρείτε ότι θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης να λειτουργήσει ενωτικά με αυτούς τους ανθρώπους ή θα βρεθείτε στην περιδίνηση μιας νέας κρίσης? Δεν μου αρέσει η λέξη διευθυντήριο, γιατί σημαίνει κάποιος είναι υποέλεγχο. Είναι δημοκρατική ένωση. Σε εισαγωγικά βάλτε αυτό... το. Ναι, αλλά εντάξει. Παίζει ρόλο. Γιατί είναι κάτι που ζήτησα όταν ζήτησα εγώ με ένα άρθρο μου Τετάρτη μετά τις ευρωεκλογές να έχουμε εκλογές στο κόμμα για να υπάρχει μια πιο δημοκρατική λειτουργία. Mm-hmm. Αν συνεχίσουμε αυτή τη δημοκρατική προσπάθεια, θα πάμε καλά. Αν μείνουμε στα παλιά, δεν θα πάμε καλά. Αν θέλετε την κρίση δικιά μου που την έχω γράψει, δεν λέω κάτι. Και από κρύφο. Τι θα εξαρτηθεί? Αυτό που λέμε, ανοιχτό κόμμα, να μπουν όλες οι ζητάσεις, να γίνει όλη η συζήτηση για το θέμα της παιδείας ή της επιστολικής ψήφου, το οποίο δεν συζητήθηκε αρκετά. Το είπαμε αυτό, το έχουμε κάνει κριτική και άλλοι υποψήφοι. Εγώ έπρεπε να ζητήσω ψήφους, επιστολική ψήφο από άτομα που λένε γιατί δεν ψηφίσατε τον νόμο αφού μου ζητάτε την ψήφο. Καταλαβαίνετε σε ποια θέση είχαμε έρθει. Αυτά είναι αγγελώσεις που ελπίζω τώρα με πολλές φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ θα λυθεί. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Παπανδρέου, επειδή η κυβέρνηση έχει πει ότι θα φέρει το επόμενο διάστημα την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές. Για τους κατοίκους του εξωτερικού, για τους Έλληνες ενδεχομένως να χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει την επιστολική ψήφο για τους κατοίκους εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές? Προφανώς. Είδαμε το εγχείρημα. Είχαμε πει ότι να δούμε πώς λειτουργήσει με την Ευρωβουλή. Ναι. Λειτουργήσε. Τα ποσοστά ήταν σαν τα εθνικά, εν πάση περιπτώσει. Δόθηκε ευκαιρία στον κόσμο. Σε όλες τις χώρες σχεδόν υπάρχει επιστολική. Άρα πρέπει να το ψηφίσετε. Εκτός. Πρέπει να το συμφωνήσουμε. Είναι δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι άδειγμα της δημοκρατίας. Τώρα, κύριε Παπανδρέου, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το είχατε σχολιάσει με έναν τρόπο έτσι και πολιτικό και καυστικό παράλληλα. Αφορούσε τον τρόπο που, όπως είχατε πει κι εσείς, συχνά ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την επιλογή να μιμηθεί τον αείμνηστο πατέρα σας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα το έχουμε πει πολλές φορές, ναι. Ναι, το έχετε πει. Και δεν επανέλθουμε σε αυτό. Θέλω να το πάω στο όχι σημερινό. Μόνο, το έχετε πει και εσείς. Ναι. Στο σημερινό όμως, ο κύριος Τσίπρας κάνει μια ομιλία, έχει και ένα Ινστιτούτο και κάνει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, αλλά κοιτά προς το εσωτερικό. Και γίνονται συχνές αναφορές και λέει και το ρεπορτάζ ότι μπορεί ενδεχομένως να σκέφτεται τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σας απασχολεί κάτι τέτοιο? Θα μπορούσατε σε δεύτερο χρόνο
και ξεχνώντας πάθη του παρελθόντος και από τις δύο πλευρές να δείτε θετικά μία όσμωση ή διεργασίες και με τον κύριο Τσίπρα, ή ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να είναι συνομιλητής δικό σας? Εμένα προσωπικά όχι. Για ποιο λόγο? Όταν κάνει την κριτική που ακόμη κυνηγά ο κύριος Γεωργίου, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ακόμη κυνηγέται από Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη, από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν δεχθούν αυτά που έχουν κάνει, ακόμη κυνηγέται μετά από τόσα χρόνια, έχει χάσει το σπίτι του, έχει πεθάνει η μητέρα του, χρωστάει χρήματα, καταστράφηκε η ζωή του. Έχετε ακούσει ένα συγγνώμη από ΣΥΡΙΖΑ ή από Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο δεχτήκαμε τα στοιχεία του στη Βουλή και τα ψηφίσαμε? Όταν δεν έχει γίνει αυτοκριτική, κυρία Καλαϊροπούλου, δεν έχει γίνει αυτοκριτική. Δεν τα είπαμε καλά, δεν υπάρχει αυτοκριτική. Πώς να συνδεθείς με κάποιον ο οποίος δεν βλέπει τα λάθη του? Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Έχει περιθώριο επιστροφής. Και τώρα που κοιτάει, κοιτάει λίγο σαρκαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα, εκείνος είναι υπεύθυνος. Εκείνος πρόθεσε τον Κασελάκη που σήμερα δεν το θέλει. Δεν το θέλουνε. Καθίστε λίγο, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Θεωρείτε ότι, ότι την ευθύνη για ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Κασελάκη την έχει ο Αλέξης Τσίπρας? Εμπτή, εκείνος δεν τον έφερε στην επικρατεία στην πρώτη φορά από την Αμερική. Τον έβαλε στην επικρατεία. Εκείνος δεν είπε στους δικούς του να το ψηφίσουν να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ήξερε τι έκανε για να μειώσει την κυρία Χτσιόγλου. Τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη πώς τον βλέπετε τώρα? Θεωρείτε ότι έχει πολιτικό χώρο? Χαρά στο κουράγιο του. Ήρθε από την Αμερική και έμπλεξε με ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δυστυχώς με χιούμορ μπήκε σε ένα αριστερό σύστημα που δεν καταλαβαίνει αυτά που λέει ο ίδιος. Μπήκε σε ένα σύστημα το οποίο δεν εύχομαι κανένας να ζήσει. Μάλιστα. Αυτό το αριστερό. Μάλιστα. Που πρέπει όλα να είναι αποφασισμένα και να τους βγάζουμε. Και να... Αυτά μου θυμίζουν πριν 40 χρόνια. Διαγράφουμε, κάνουμε συνέδρια. Παρόλα αυτά, ο Ανδρέας Παπανδρέου απευθυνόταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρελθόν και το κόμμα σας όταν ήθελε να κυβερνήσει. Στο συνασπισμό. Τους ψηφοφόρους της αριστεράς προκαλούσε και του παρακαλούσε να πάνε να ψηφίσουν. Με Κύρκο. Ναι, ήταν άλλη. Ναι, η αριστερά δεν είναι, ξέρετε, ένα πρόσωπο έτσι, ένα πρόσωπο αλλιώς. Ας συμφωνήσουμε, δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Κασελάκης με τον Κύρκο. Καλά, δεν έχει καμία σχέση. Θα συμφωνήσουμε σαφώς. Αυτή η αριστερά έβαλε υφυπουργό δικαιοσύνης τον πρώην ΕΥΠ, τον Παπαγγελόπουλο. Αν αυτό είναι αριστερά, κυρία Καλαϊροπούλου, ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας εννοούσε μια πραγματική αριστερά. Καλά, κύριε Παπανδρέου. Μιλάτε όμως σαν να είσαστε οι τελευταίοι αθώοι σε αυτή τη χώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχετε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ για όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα. Και για να μην τα πιάσουμε ένα-ένα, για μια σειρά από σκάνδαλα και μέλη για την προοπτική τη χώρα. Πάμε λίγο με πιο χαμηλό τόνο. Δηλαδή, στο Skype. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν μου απαντήσετε. Για τα σκάνδαλα βάλαμε φυλακή. Μόνοι βάλαμε τον ίδιο τον άνθρωπό μας φυλακή. Δεν το έχω δει από την άλλη πλευρά. Βάλαμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης φυλακή, βγήκε. Όλα αυτά της Νέας Δημοκρατίας, έχετε δει κανένα να βάζει Νέα Δημοκρατία? Μεγάλη διαφορά. Ήθος από εδώ. Σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αν θέλετε. Άρα, σε αυτό μπορώ εγώ να συμφωνήσω είπα, ένα μικρό πράγμα, ελεύθερα. Με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δουλέψαν μαζί μια χαρά. Ποτέ δεν έκανε κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφή που έφερε ο Καραμαλής. Μα ποτέ. Λοιπόν, και θέλετε να συνεργαστούμε. Το έχει κάνει αυτό, κύριε Παπανδρέου. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Στην άλλη συνέντευξη, για να μην τα λέμε τώρα και χάνουμε τον χρόνο του κόσμου, φέρτε το quote, το απόσπασμα, να το δω, να πιστέψω. Τώρα, να το λέμε, το κύριε Παπανδρέου, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, κλείνοντας, για τις εικόνες που είδαμε με τους πυροσβέστες και τη σύγκρουση των ΜΑΤ με τους πυροσβέστες. Γίνεται μια συζήτηση που λέει το εξής. Και επειδή έχετε εμπειρία και μπορείτε να μας κάνετε και τους υπολογισμούς και οικονομικά, λέει το εξής. Η κυβέρνηση είχε πει ότι δεν μπορούσε να προσλάβει όλους αυτούς ή να τους μονιμοποιήσει κάποιους από αυτούς. Και έρχεται τώρα και λέει ότι η αντιπολίτευση, ναι, έγινε το λάθος, δεν συναντήθηκαν και είχαμε αυτές τις εικόνες βίας, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να λέει να προσληφθούν όλοι, διότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Η δική σας άποψη ποια είναι? Μπορούμε να τους προσλάβουμε όλους? Ακούστε, το λέμε και αυτό για την υγεία. Προφανώς δεν μπορεί να προσληφθούν όλοι. Αλλά άλλο, αυτό και άλλο να φτάνει στο σημείο να πρέπει να πλακωθούν με τα ΜΑΤ. Είναι βέβαια. Η διαχείριση του προβλήματος είναι λάθος. Τους ανθρώπους αυτούς βρίσκεις τρόπο να τους μιλήσεις από πριν, να κάνεις διαβούλευση και να βρεις λύσεις. Γιατί αν θέλουμε και στην υγεία έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και δεν θέλουμε να μπαίνουν γιατροί με τους νοσοκόμους με τα ΜΑΤ. Ναι. Άρα η διαχείριση είναι η παλιά διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Θυμηθήκαμε τα παλιά.
αν μου επιτρέπετε, μια ερώτηση που έχει τη σημασία της από την απάντηση που θα μας δώσετε. Εσείς στηρίξατε καθαρά και ευθέως τον κύριο Γερουλάνου. Από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ τελικά προέκυψε μια μεγάλη ενίσχυση του κυρίου Ανδρουλάκη, μια επανεκλογή του και υψηλά ποσοστά και για το ΠΑΣΟΚ και για τον ίδιο μετεκλογικά. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά βιαστήκατε να αμφισβητήσετε τον κύριο Ανδρουλάκη και αν αυτό γινόταν μετά από 6 μήνες ή από 1 χρόνο ενδεχομένως με την όποια φθορά θα μπορούσε να είχε υποστεί από τη συνέχεια της διακυβέρνησής του στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα να ήταν διαφορετικά ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα? Αυτό είναι υποθετικό, δεν μπορώ να απαντήσω. Φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρα πολύ καλό τρόπο να κρατάει τη θέση του και σημαίνει ότι μπορεί, έχει το ambition που λέτε, που για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει αυτό το θέλω να το έχεις πάρα πολύ. Έχει το θέλω, έχει τη θέληση να φτάσει εκεί. Mm-hmm. Άρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Για να κερδίσει 2 εκλογές και δεν ήταν πολύ εύκολες αυτή τη φορά, σωστά, αν και ήταν λίγο μοιρασμένο το παιχνίδι. Άρα το έχω πει, πρέπει να βγάλει κανείς το καπέλο. Κέρδισε πάλι με άτομα που δεν ήταν τόσο εύκολο. Mm-hmm. Άρα έχει την δυναμικότητα να πάει και πιο ψηλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ας το αναγνωρίσουμε αυτό. Κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όποτε συνομιλούμε εγώ και κύριε Καλλιγροπούλου, με πιο ήρεμο τρόπο την άλλη φορά φέρετε τα στοιχεία και θα τα συζητήσουμε. Όπως θέλετε, όποτε λοιπόν, θέλετε. Κύριε Παπανδρέου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.